Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που εμείς βρισκόμαστε εδώ, ξεκινάει και η τυπική διαδικασία κύρωσης στη Βουλή της περιβόητης Συμφωνίας των Πρεσπών. Μια συμφωνίας που ήταν η αφορμή για ανούσιες κοκορομαχίες ανάμεσα στην κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και άλλους. Όλοι αυτοί σήμερα δείχνουν να διαφωνούν μεταξύ τους. Όμως εμείς ξέρουμε καλά ότι η διαφωνία τους αυτή είναι παραπλανητική, είναι κάλπικη. Γιατί ακόμη κι αν διαφωνούν σε όλα, συμφωνούν απόλυτα σε ένα. Και αυτό είναι ότι από αύριο ξεκινάει η διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αμερικανονατοϊκή απέτηση. Αυτό ένοχα αποσιωπούν. Αυτό λυσασμένα συσκοτίζουν. Όλοι αυτοί, με πρώτη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, κρύβουν την αλήθεια. Την κρύβουν γιατί σκοπός των αμερικανονατοϊκών φίλων τους είναι η μεταφορά της κόλασης μέσα στην καρδιά των Βαλκανίων. Δεν ξεχνάμε τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας το 1999. Δεν ξεχνάμε τα φρικτά εγκλήματά τους. Οι σημερινοί σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια πατάνε πάνω στη θηριωδία. Στη θηριωδία των χιλιάδων νεκρών, των παράπλευρων απολειών, των λεγόμενων νατοϊκών λαθών, των εκτελέσεων αμάχων, του βομβαρδισμού νοσοκομείων, σχολείων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και νεκροταφείων ακόμη, της προσαρμογής στα μέτρα τους του λεγόμενου διεθνούς δικαίου, της άθλιας προπαγάνδας τους ότι τα αμερικανικά στέλθ που σκόρπιζαν τον θάνατο αποτελούσαν προάγγελο της δημοκρατίας και της ειρήνης στα Βαλκάνια και τον κόσμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από αυτό το βήμα, καλό του συναδέλφης μου, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, εν ενεργεία και αποστρατεία, το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην καταστροφική πολιτική, στο διχασμό των λαών από τους υπεριαλιστές. Να ενώσουμε τη φωνή μας με το ΚΚΕ ενάντια στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Τα νατοϊκά σχέδια, τον εθνικισμό, αυτός είναι ο γνήσιος λαϊκός πατριωτισμός. Εμπρός μαζί σε όλες τις μάχες, χαράζουμε σταθερή πορεία για τη νίκη. Καλή δύναμη. Γεια σας.